Δεν ξέρεις δάκρυα πόσα έχουν τρέξει. Με λευκά τριαντάφυλλα, λευκά μπαλόνια που πέταξαν στον ουρανό όπως τα όνειρα και η ψυχή της, τα Χανιά αποχαιρέτησαν τη Ραφαέλα Πιτσικάλη που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Μασάς είναι λοιπόν το παράδειγμά της, ένα παράδειγμα το οποίο θα συντροφεύει τη μνήμη της. Ντυμένοι στα λευκά, δεκάδες Χανιώτες αποχαιρέτησαν σήμερα το νεαρό κορίτσι που κατάφερε να γίνει σύμβολο δύναμης και αισιοδοξίας μέσα από τη γενναία μάχη της με τον καρκίνο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έδωσε όμως σε όλους μας ένα μήνυμα ότι σε όλες τις δυσκολίες πρέπει να προσπαθούμε, να μην χάνουμε το κουράγιο μας και να μην υποχωρούμε μέχρι το τέλος. Το χαμόγελο της Ραφαέλας έσβησε μετά από μια συγκλονιστική προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή, στην οποία είχε στο πλευρό της όλη την τοπική κοινωνία, όλη την Ελλάδα. Κατάφερε αυτόν τον προσωπικό αγώνα να τον κάνει συλλογικό, να κινητοποιήσει την αλληλεγγύη και τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας, να μας ευαισθητοποιήσει και να μπορέσει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του σε όλη αυτή την δύσκολη διαδικασία, στην δύσκολη κατάσταση που έρχονται χιλιάδες συμπολίτες μας. Η θλίψη είναι απέραντη για όσους στάθηκαν στο πλευρό της, όπως οι εθελοντές του οργανισμού Make a Wish, που υποστήριξαν τον αγώνα της να κάνει το δικό της όνειρο πραγματικότητα. Να νικήσει και να ζήσει, όχι μόνο στις καρδιές όσων την συμπόνεσαν, την αγάπησαν και σήμερα την αποχαιρέτησαν με πόνο ψυχής. Δύσκολη μέρα, όντως, για μας. Μία μέρα στην οποία η Ραφαέλα όμως ήθελε να τη γιορτάσει αλλιώς. Γι' αυτό είμαστε όλοι ντυμένοι στα λευκά. Περιμένω απ' τα σκοτάδια χρώματα ελπίδα. Το τελευταίο αντίο για τη Ραφαέλα έμελε να είναι εξίσου συγκλονιστικό με το τραγούδι του Στέλιου Βαμβακά που είχε ζητήσει η ίδια να τη συνοδεύσει στο τελευταίο της ταξίδι. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Σ' αγαπάμε πολύ. Θα υπάρχει πάντα μέσα στις καρδιές μας. Και βέβαιως να θυμόμαστε πάντα το χαμόγελό της και τη δύναμη για ζωή που έδωσε αυτό το παιδί.